Συνεχή υποστήριξή σας στο Σύλλογο και να σας ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία και αγάπη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πάτερ Δημήτριο που βρίσκεται απόψε μαζί μας για να τελέσει τον εγγεσμό. Θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω να κάνουμε λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε. Σύντεκτη, να κάνουμε λίγο ησυχία. Ευχαριστώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσα τη γην εξήθεν ο φθόγκος σου ως δεξαμένη το λόγον σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας τη φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιε Χριστό των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέο. Λέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελέο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέ του ευσεβούς ημών έθνους, του Προέδρου αυτού πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Έτι δεόμεθα υπέ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα υπέρ του Προέδρου των Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και πάντων των Μελών του Κρητικού Συλλόγου εν Μοντρεάλης, των Παρισταμένων, των Απεδεχομένων, των Παρασουμέγα και Πλούσιων Έλεος, ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου ετι ευσίμου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν ιαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους της δόξας σύν και τιμή του εν Αγίης Πατρόσιμου Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίους και κατάπεμψον εφημάς, τους σταυόρατα αυτά ευπρεπίσαντας και τις εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ Κύριε ελπίκαμεν το ζώτη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και τας εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωή ημών, κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ου και πάρτε μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός, εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου του Ουρανοφάντρος και πάντων των εν την ίσο Κρήτη διαλαμψάντων Αγίων, τί του πρώτου Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Τεσσάρων Νεομαρτύρων εν Ρεθύνη Μαρτυρισάντων, του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Γεροντογιάννη εν Σιτία και πάντων των Αγίων σου. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίση ημών, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου Παναμόμου Αγίου Μητρός,
Τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου, βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Πανεθήμων Αποστόλων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων Μητέρων Ιμών, των Ασκήσει Διαλαμψάν, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Σωσίας Μητρός Ιμών Ξένης, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Ιμών, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Καθίστε προς το παρόν. Είστε σήμερα εδώ. Ο Άγιος Θεός να σας ευλογεί. Κάνετε μία πολύ σπουδαία δουλειά. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Σύλλογος ο Κρητικός είναι ο δυναμικότερος σύλλογος εδώ στο Μοντρεάλ. Λίγο ησυχία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σύλλογος Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμης ή Αγίου Νικολάου, αλλά αυτό οφείλεται στην ενότητα την οποία έχετε και σας θαυμάζουμε γι' αυτό και το επικροτούμε και μακάρι να το έκαναν όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι νομοί και όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος να έχουν ένα σύλλογο ο οποίος συγκροτημένα θα μεγαλώνει και θα επιτελεί έργο. Γιατί έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας και αυτό οφείλουμε να το πούμε και δόξα τω Θεώ και στο χορευτικό αλλά και σαν σύλλογος και ο Θεός να ευλογεί την παρουσία σας και τα εισόδους και τα εξόδους όπως διαβάσαμε πριν στην ευχή και το 2016 να είναι ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη καρποφόρο και να καταφέρουμε να φέρουμε και από την Κρήτη ανθρώπους να έρθουν εδώ και να μας ευλογήσουν όπως φέτος έχετε 75 χρόνια αν δεν κάνω λάθος από τη μάχη της Κρήτης να προσπαθήσουμε, εγώ έχω μιλήσει ήδη στο Σεβασμιότατο εδώ να φέρουμε τον Άγιο Κρήτης εδώ πέρα τον Ειρηναίο ο οποίος είναι ένας Άγιος άνθρωπος και να το ξέρετε αυτό το πράγμα και έχω μιλήσει με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και έχει πει ότι θα κάνει και αυτός ό,τι μπορεί να έρθουμε σε επαφή με τον Άγιο Κρήτης, να τον φέρουμε εδώ που και ο ίδιος το θέλει αλλά και εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα και να έχουμε μια δυναμική παρουσία εδώ στο Μόντρεαλ, διότι εγώ δεν είμαι μόνο από την Καλαμάτα, ξέρετε η καρδιά μου είναι στην Κρήτη, εκεί χτυπάει και καμιά φορά οι Μεσσίνοι δυσανασχετούν γι' αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, εκεί είναι η Εκκλησία, εκεί ανήκω, εκεί χτυπάει η καρδιά μου και το γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα. Και θα προσπαθήσουμε φέτος τα 75 χρόνια της Κρήτης, από τη μάχη της Κρήτης, να έχουμε μια παρουσία δυναμική από την Κρήτη και θα είναι προς όφελος δικό σας, αλλά και προς όφελος όλων εμάς να γίνει αυτό το πράγμα και θα δείτε πόσο θα ωφεληθούμε. Θα το συζητήσουμε και θα δούμε. Να κάνουμε και τον αγιασμό των Θεοφανίων που έχουμε εδώ, για να ευλογήσουμε και τους χώρους. Πρωτίστως να κόψουμε τη Βασιλόπιτα μαζί με την Αντιπρόεδρο, αφού ο Πρόεδρος δεν είναι εδώ, και να ευχηθούμε αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φλουρί, αν υπάρχει φλουρί, υπάρχει. Λοιπόν, να είναι όχι μόνο τυχερός, αλλά να είναι και ευλογημένος όλο τον χρόνο και όλα τα χρόνια της ζωής του, αλλά και όλοι να είστε ευλογημένοι. Ευχαριστώ. Μαζί με την Αντιπρόεδρο, να κόψουμε την πίτα. Μία, για κοιτάξτε εδώ ένας. Άλλη μία, Γιώργια. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι στο Χριστό και στην Εκκλησία βεβαίως. Και το δεύτερο, επειδή είστε και λίγο υπερήφανοι στην Κρήτη. Το υπόλοιπο στον Πρόεδρο και στο Εκτελεστικό και από εδώ και στο εξής σε όλα τα μέλη του Κρητικού Συλλόγου. Και βεβαίως θα κόψετε τις πίτες πάνω στο τραπέζι, εντάξει. Να προχωρήσουμε με τον αγιασμό και μετά είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να κάνετε φασαρία, ό,τι θέλετε, εντάξει. Αλλά τι τόσο είναι το
Και του χρόνου, να είστε καλά. Λοιπόν, να τους πούμε τώρα κάποιος.